Πάμε να ανοίξουμε και το πολύπαθο χώρο της υγείας, να δούμε τον απόϊχο από την επίσκεψη Χρήσο Χοΐδη στην Κρήτη. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζανή, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του Βενιζέλου Νοσοκομείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Καλά. Εσείς τι κάνετε λίγες ώρες μετά την κάθοδο και την αποχώρηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη και των όσων είπε? Σας κάλυψαν οι ανακοινώσεις? Δεν ξέρω αν έχετε δει. Καταρχάς έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου σαν Ένωση Εργαζομένων, το οποίο είναι αρκετό αιχμηρό. Κατά τη γνώμη μας, και όσα είπε εδώ στο Ηράκλειο και όσα είπε στη Σιτία ο Υπουργός, δεν δίνουν κάποια ουσιαστική απάντηση στο αίτημα που έχουμε για το πώς θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που κατά τη γνώμη μας γίνεται μόνο μέσα από την αναβάθμιση των εργασιακών και μισθολογικών συνθήκων όλων των κατηγοριών εργαζομένων, και ιατρικού και νοσηλευτικού και τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Από ό,τι φαίνεται, είτε δεν έχουν κατανοήσει πραγματικά το πρόβλημα, είτε είναι πολιτική επιλογή η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην υγεία, ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Κύριε Φλιτζανή, να τα δούμε λίγο εξειδικευμένα αυτά που εξήγηλε από τη μεριά του Υπουργός Υγείας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, για τον Βενιζέλιο υποσχέθηκε άμεσα 10 γιατρούς και 74 άτομα σε νοσηλευτικό προσωπικό. Καταρχάς, κατέβηκε στο Ηράκλειο ο Υπουργός για να εξαγγείλει 10 γιατρούς. Αυτό είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν χρειαζόταν να κατέβει στο Ηράκλειο για να το εξαγγείλει. Και γιατί να μην είναι όλοι οι γιατροί που έχουμε ζητήσει? Επίσης, ποιες συνθήκες άλλαξαν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε οι θέσεις να μην ξαναβγούν άγονες? Κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον οι μισές από αυτές τις θέσεις που εξαγγέλθηκαν είναι απίθανο να καλυφθούν με προσωπικό. Γιατί το λέτε αυτό, λόγω του ότι θα έπρεπε να έχουν δοθεί ήδη πρώτα τα κίνητρα, ας πούμε, κύριε Φλιτζανή, δηλαδή? Γιατί έχουν αλλάξει συνθήκες? Αυτό δείχνει, δεν έχουν αλλάξει συνθήκες. Αυτό δείχνει πώς έχουν πάει προκηρύξεις. Υποσχέθηκε ότι θα γίνουν με ταχύ ρυθμούς οι προσλήψεις. Ακόμα οι προκήρυξεις των ιατρών από το Μάρτι δεν έχουν γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη από την προκήρυξη του Μαρτίου. Όσον αφορά τα άτομα που είπε, το προσωπικό, το νούμερο αυτό δεν είναι αληθές για το Βενιζέλιο. Κάπου είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Μπορεί να μιλάμε για ένα συνολικό αριθμό με βάση όλες τις προκήρυξεις που θα δούμε, που θα γίνουν. Ξέρετε πώς προχωράει ο ΑΣΕΠ όσον αφορά προκηρύξεις του λοιπού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Προφανώς δεν αναφέρεται σε επικουρικό προσωπικό, γιατί το ζητήσαμε. Ο μόνος τρόπος να έρθει άμεσα προσωπικό είναι επικουρικό. Μας είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει μόνο 300 θέσεις για όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Οπότε, πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα? Κύριε Φλιτζανή, για τους αναισθησιολόγους, για τις ελλείψεις που έχει γίνει πολλής λόγος στο, και όχι άδικα βεβαίως, στο Βενιζέλιο, ουσιαστικά από ό,τι είδαμε, ο Υπουργός υποσχέθηκε και μίλησε για τρεις προσλήψεις, για τρεις θέσεις, έτσι, σε αυτό το άμεσο πακέτο. Θα προκηρυχθούν τρεις θέσεις. Εγώ δεν ξέρω αν θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Το πρόβλημα στην ουσία με τους ιδιώτες αναισθησιολόγους έχει μετατεθεί για τον Ιανουάριο, ωστόσο η ζημιά έχει γίνει. Ναι. Για παράδειγμα, έχουν αποχωρήσει κάποιοι ειδικευόμενοι γιατροί στη χειρουργική. Παλιότερα η χειρουργική η κλινική είχε 13 ειδικευόμενους, σήμερα έχει 10, σε λίγο διάστημα θα έχει 5, ενώ υπήρχε πάντα μια λίστα αναμονής, τώρα δεν υπάρχει κανένα σε αναμονή. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να έχει αρχίσει η υποβάθμιση της κλινικής και γενικότερα των χειρουργικών κλινικών, και σταδιακά αυτό επεκτείνεται σε όλες τις κλινικές, σε όλες τις ειδικότητες. Δεν είναι μόνο πρόβλημα των αναισθησιολόγων. Ξέρετε τι μας έκανε εντύπωση? Ότι μέσα στη δεκάδα αυτή των θέσεων των γιατρών δεν υπάρχει, δεν είδαμε κάποια θέση παθολόγου. Και το αναφέρω διότι οι παθολόγοι από το Βενιζέλιο καλύπτουν, ως γνωστό, έχει γίνει πολύ γνωστό, και τις εφημερίες στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, έτσι, κύριε Φλιτζανή? Ξέρετε γιατί δεν είδατε? Γιατί έτσι όπως είναι ο οργανισμός, δεν υπάρχει καινή θέση παθολόγου στον οργανισμό. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά που με τον οργανισμό, ο οποίος μειώθηκε λόγω Τρόικας, μνημονιών κτλ. Το 2012, που πεσοκόφθηκε τότε ο οργανισμός του νοσοκομείου, οριακά επαρκεί για να λειτουργήσει το νοσοκομείο και να αναπτυχθεί, πόσο μάλλον να αρχίσει να καλύπτει διπλανά νοσοκομεία, όπως έχουμε μετακίνηση παθολόγου στη Σιτία, μετακίνηση παθολόγου στο Ρέθυμνο, ενώ θα έπρεπε να βρει τρόπο η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα αυτών των νοσοκομείων χωρίς τέτοιου είδους λύσεις. Αυτά είναι μπαλώματα. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι λύσεις και είναι και επικίνδυνες και για τους ασθενείς αυτές οι λύσεις. Άρα τα κακό σκήμενα λοιπόν, κύριε Φλιτζανή, δεν αλλάζουν, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπετε εσείς μέχρι τώρα τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου. Δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική πρωτοβουλία έτσι ώστε να ενισχυθεί
οι εργασιακές συνθήκες κατά βάση και φυσικά το μισθολογικό. Ποια ήταν μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία θα σας κάλυπτε, αν όχι στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή με ποια πρωτοβουλία θα λέγατε, α, ο Υπουργός πήρε σοβαρά αυτό που του λέμε. Άμεσα θα μπορούσαν ίσως να γυρίσουν τα μισθολόγια πριν το μνημόνιο, που τότε είχαν των γιατρών και του λοιπού προσωπικού, 13ο-14ο μισθό. Είχαμε μεγάλες περικοπές τότε. Από τότε έχουμε να δούμε αυξήσεις. Ένα κίνητρο θα ήταν αυτό. Έτσι ώστε επίσης πώς θα γίνει η επιτάχυση των προσλήψεων. Με αυτές τις αρχές διαδικασίας εμείς δεν βλέπουμε κάποια επιτάχυση στο μέλλον. Και η επιτάχυση θα γίνει εφόσον γίνουν όλα αυτά που λένε για το ιατρικό προσωπικό. Για το υπόλοιπο προσωπικό, με το ρυθμό που πάει ο ΑΣΕΠ, βλέπουμε η προκήρυξη γίνεται τώρα και οι προσλήψεις γίνονται μετά από 2 χρόνια. Εν τω μεταξύ, σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε αποχωρήσεις. Θέλετε να σας πιάσω τη διοικητική υπηρεσία που υποτίθεται δεν έχουμε μνημόνια, θα έχουμε μια αποχώρηση, μια πρόσληψη και τα τελευταία 4 χρόνια έχουν φύγει 25 άτομα και έχουν προσληφθεί άτομα κάτω από 5 στα δάχτυλα του νοσηριού. Στη διοικητική υπηρεσία, το ίδιο παντού. Πάντως φαίνεται τουλάχιστον διαστόματος του Πρωθυπουργού και δεν ξέρω αν ο Χρυσοχοΐδης δεν ήθελε να το πει ο ίδιος, αλλά φαίνεται τουλάχιστον και δεν ξέρω αν αυτό σας καλύπτει, κύριε Φλιτζάνη, ότι φαίνεται, όπως τουλάχιστον λένε, μαζί με τον προϋπολογισμό να προχωρήσει και ένα πακέτο αυξήσεων στους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών. Θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα αυτό? Θα μπορούσε, αλλά εμείς για παράδειγμα ζητήσαμε και επικουρικό προσωπικό για να ενισχύσουμε, γιατί είναι ένα κίνητρο το μισθολόγιο, αλλά χρειάζεται να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου προκειμένου να προσληφθεί το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν δίνονται λεφτά στα νοσοκομεία για να πάρουν προσωπικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών για δημοσιονομικούς λόγους, όπως ισχυρίζεται, δεν δίνει εγκρίσεις δαπανών για προσλήψεις. Επομένως, πώς θα γίνει αυτή η ενίσχυση, κάτω από ποιο φάσμα? Άρα, κύριε Φλιτζάνη, τελικά γιατί κατέβηκε ξανά για δεύτερη φορά έτσι εκτάκτως ο Υπουργός? Αυτή είναι η απορία μου και αυτό που καταλήγω είναι ότι γίνονται όλα για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί είχε πει ότι θα ξανακατέβει για να ανακοινώσει τις προσλήψεις, που εντωμεταξύ οι προσλήψεις δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και αν θα γίνουν και εν τέλει δεν γίνονται ποτέ. Αυτός, για να κατευνάσει τα πνεύματα. Επειδή έχουμε σταθεί λίγο στους γιατρούς, αυτές ο αριθμός που ανακοίνωσε 74 προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι κάτι ας πούμε, που δίνει μια ανάσα σαν αριθμός, αν γίνουν αυτές τις προσλήψεις? Αυτός ο αριθμός δεν ξέρω από πού προκύπτει και από ποια προκήρυξη. Δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός. Είναι λάθος η πληροφόρηση που έχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προκήρυξη που να αφορά το Βενιζέλιο και να έχει μέσα 74 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι, πάντως ήταν συγκεκριμένος ο αριθμός που έδωσε ο Υπουργός, 74 προσλήψεις νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα τι να σας πω, για επικουρικό προσωπικό, εγώ ξέρω ότι σαν νοσοκομείο η νοσηλευτική υπηρεσία έχει ζητήσει και θα σταλεί άμεσα το αίτημα και για το υπόλοιπο προσωπικό, ότι θέλει πάνω από 100 άτομα προσωπικό, επικουρικό για σήμερα συζητάμε, προκειμένου να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Τώρα αν μιλάμε για μόνιμο προσωπικό 74 άτομα στο μέλλον, μετά από 2 χρόνια. Ποιο το νόημα, θα έχουν φύγει και εδώ μεταξύ και πόσοι ακόμα. Ναι, εντάξει, εσείς συνυπολογίζετε βέβαια και το ποιοι έρχονται και ποιοι φεύγουν, γιατί είναι και το κομμάτι των συνταξιοδοτήσεων και όσων δεν αντέξουν και ενδεχομένως να αναζητήσουν άλλους εργασιακούς δρόμους. Έχουμε παραιτήσεις για διάφορους λόγους. Ναι, πολύ σωστά. Τα επόμενα βήματα, κύριε Φλιτζάνη, ποια είναι, γιατί φαντάζομαι ότι δεν κάθεστε με δεμένα τα χέρια, με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένετε τι είναι εκείνο το οποίο θα ανακοινωθεί από την κυβερνητική πλευρά. Το διοήμερο 29 με 30 Νοεμβρίου θα είναι ένα διμέρο κινητοποιήσεων. Στις 30 Νοεμβρίου σχεδιάζεται ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας και θα ξεκινήσουμε από εκεί και βλέπουμε ανάλογα και το τι πολιτική και τι μέτρα θα εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος εφόσον δεν δοθούν κάποια κίνητρα για το μέλλον των νοσοκομείων. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο δίνονται χρήματα, έστω και με ευρωπαϊκά κονδύλια και παίρνουμε καινούργιο αξονικό, πήραμε στεφανιογράφο, χωρίς. Αναβαθμίζεται και θα ανακαινιστεί το κτίριο, για παράδειγμα, του νοσοκομείου, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει είτε να φαίνεται στον ορίζοντα τρόπος να προσληφθεί προσωπικό προκειμένου να στελεχώσει όλες αυτά, να μπορεί να υποστηρίξει όλο αυτόν τον εξοπλισμό. Ναι, γιατί κτηριακά και από άποψη εξοπλισμού, η αλήθεια είναι αυτό που έχουμε καταγράψει και εμείς, το Βενιζέλιο έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Το θέμα είναι ποιοι δουλεύουν. Ποιος θα τα δουλέψει αυτά και ποιος θα τα δουλέψει. Ναι.
Σωστά. Το λέτε. Άρα πάμε λοιπόν σε νέο γύρο κινητοποιήσεων. Μας είπατε 29-30 Νοεμβρίου, είναι 48 η απεργία των γιατρών του ΕΣΥ. Των γιατρών θα συμμετέχουμε και εμείς, θα εξαγγείλουμε στάσεις εργασίας και θα έχει παγκρίτια κινητοποίηση στις 30 στην Πλατεία Ελευθερίας, το πρωί 11 η ώρα. Μάλιστα. Ναι, και φαντάζομαι ότι ο πύχης πλέον είναι ψηλά μετά και την τελευταία παγκρίδια κινητοποίηση την οποία είδαμε στο Ηράκλειο, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπήρχε μια μαζική συμμετοχή από κόσμο, από φορείς, από όλους αυτούς που, κύριε Φλιτζανή, έχουν ενώσει δυνάμεις και τι λένε, ότι το Βενιζέλιο και το κάθε νοσοκομείο της Κρήτης δεν είναι ένα θέμα που το αφορά μόνο τους εργαζόμενους, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Ιδρύματος. Αφορά την κάθε μία και τον καθένα από εμάς. Αφορά όλη την κοινωνία. Αυτή το Βενιζέλιο, για να καταλάβετε, είναι σε επισκεψιμότητα μέσα στα 10 πρώτα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είμαστε στο Ηράκλειο, γιατί μοιραζόμαστε, έχει στην ίδια επισκεψιμότητα με το Παρινί. Σήμερα ήρθα στο νοσοκομείο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, να δει με τα ίδια τα μάτια την κατάσταση. Και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν δράσεις που αφορούν όλο το σύστημα της δημόσιας υγείας γενικότερα. Με αιχμή των κινητοποιήσεων να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Κρήτη. Τι σα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τι υπόθηκε έτσι και στις συναντήσεις που είχατε μαζί του? Ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ πέρασε από όλα τα τμήματα, μίλησε με τους εργαζόμενους, συναντήθηκε με τον εκτελών χρέη διοικητή, τον κύριο Καρακώστα. Τέθηκαν όλα τα προβλήματα, εξέτασε την κατάσταση και δεν είχε κατανοήσει το μέγεθος του, μάλλον το μέγεθος του νοσοκομείου μπορεί να το γνώριζε, δεν ήξερε πόσο κόσμο εξυπηρετούσε. Το έκανε μεγάλη εντύπωση, ας πούμε, ότι μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο από το Αττικόν στην Αθήνα ή από κάποια νοσοκομεία της Αθήνας. Οπότε κατάλαβε και πόσο σημαντικό είναι το Βενιζέλιο και πώς δεν γίνεται το Βενιζέλιο που εξυπηρετεί μαζί με το Παγνί όλη την Κρήτη και τα νησιά. Δεν γίνεται το ένα χωρίς το άλλο. Αν το Βενιζέλιο καταρρεύσει, την επόμενη μέρα καταραίει το Παγνί. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αλυσίδα είναι. Αυτά τα δύο είναι αλυσίδα. Αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή είναι αδύνατον. Όχι ότι το Παγνί δεν έχει και από μόνο του και εκείνο τα δικά του προβλήματα. Αλλά φανταστείτε να μην λειτουργεί το Βενιζέλιο. Ξέρετε, μας λέγανε και οι γιατροί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ότι πολλοί ενδεχομένως, και αυτό έχει περάσει και στη λογική του κόσμου που ακούει τα προβλήματα, τις ημέρες που εφημερεύει το Βενιζέλιο, σου λένε ας περιμένω να πάω αύριο που εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όσο λάθος και αν ακούγεται αυτό, δημιουργεί και μία παραπάνω επιβάρηση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε ουσιαστικά δέχεται και εκείνο επιβάρηση και την ίδια ώρα χάνεται και η εμπιστοσύνη στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των μετακινήσεων. Όταν μου παίρνει παθολόγο ή μετακινεί από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο και όλο αυτό που γίνεται, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Και καλά να μην κρύβει αυτό κάποια επικινδυνότητα, κύριε Φλιτζανή, και για τους ασθενείς, έτσι. Γιατί κάποιος που νιώθει μια αδιαθεσία, το να περιμένει να επιλέξει σε ποιο νοσοκομείο θα πάει, γιατί πιο εφημερεύει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ να καθησυχάσω τον κόσμο, δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Καλά το λέτε. Να έρχεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα, ακόμα κρατιόμαστε και έχουμε από τις κορυφαίες παροχές στον τομέα της υγείας. Να μην χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εμείς τα προβλήματα τα συζητάμε όχι για να τρομοκρατούμε τον κόσμο, αλλά για να διορθώνονται τα κακό κείμενα. Για να δοθούν και λύσεις. Το Βενιζέλιο. Κατά τη γνώμη μου, στο Βενιζέλιο εξυπηρετείται και πιο γρήγορα από ό,τι θα εξυπηρετηθεί στο Παγνί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την αθλητική μας ενότητα.